Στη συνεδρίαση της ιεραρχίας, λοιπόν, στρέφονται όλα τα βλέμματα. Την ερχόμενη Τρίτη πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε, Αδαμαντία, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν και τι αναμένεται από τη συνεδρίαση. Πάντως, Ματίνα, αυτό που αναμένουμε μετά από τη συνεδρίαση της ιεραρχίας την ερχόμενη Τρίτη είναι να εκφράσει η Εκκλησία την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, πόσο μάλλον γιατί και στην τεκνοθεσία. Άλλωστε, η Εκκλησία έχει εκφράσει τη θέση της ότι δέχεται το γάμο μόνο μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Άλλωστε, έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα και δημόσιες τοποθετήσεις από Μητροπολίτες και από Ιεράρχες που συλλογικά αντιτίθενται στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως και στην τεκνοθεσία. Δεν έχουμε δει κάποια αντίθετη φωνή, τουλάχιστον στους κόλπους της Εκκλησίας μέχρι τώρα, και φαίνεται πως η ιεραρχία θα εμφανιστεί ενωμένη σε αυτή την περίπτωση, έστω και αν εκφράζονται και κάποιες ακραίες φωνές. Μάλιστα, πριν από λίγο, με ανακοίνωσή του, ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης αναφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, χαρακτηρίζοντας την ομοφιλοφιλία ένα βαρύ αμάρτημα που αποτελεί μια παράκληση ουσιαστικά από την κανονικότητα. Αδαμαντία, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και να δούμε συλλαλητήρια? Τι μαθαίνεις? Αυτό που εκτιμούμε και από τις πηγές που έχουμε μέσα από την Εκκλησία, μπορεί να έχουμε σκληρές ανακοινώσεις και αντιδράσεις, ωστόσο δεν θα καταλήξουμε σε κάποιες λαοσυνάξεις και συλλαλητήρια. Θα εκφραστεί η αντίθεση της Εκκλησίας, ενδεχομένως όμως να έχουμε την ψύχρανση των σχέσεων μεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτείας. Μάλιστα, είχαμε και πολλές πιέσεις, να πούμε, Ματίνα, παρασκηνιακά και από τους ιερείς προς τους Μητροπολίτες, μια κλιμακωτή πίεση, όπως και από τους Μητροπολίτες προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και γι' αυτό το λόγο συγκαλείται εκτάκτως αυτή η ιεραρχία, που είχε ήδη ανακοινωθεί από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ωστόσο χωρίς τουλάχιστον μέχρι στιγμής να εισηγηθεί ο Πρωθυπουργός στην πρόταση νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ.